γίνεται όμως με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα, γιατί και χθες είχαμε αρκετά προβλήματα. Ο Ξενοφώνης Κιτζής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Έλα, Ξενοφώντα. Πάμε να δούμε τι γίνεται ακριβώς. Στο τμήμα Πειραιάς Ειρήνη, τα δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου γίνονται κανονικά. Υπάρχει μία βλάβη στο τμήμα Ειρήνη και Φυσιά, η οποία θα έχει αποκατασταθεί σε 2 ώρες, σύμφωνα με τον κύριο Νίκο Χερέτα, διευθύνων σύμβουλο τη Στασί, ο οποίος βγήκε ζωντανά στο ραδιόφωνο του Sky. Είναι άρα μέχρι τις 9, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση, δεν θα μπορείτε να φτάσετε σε Νερατζιό, Τσαμαρούση, Κάτ και Φυσιά. Σωστά. Μέχρι και Ειρήνη λοιπόν. Σωστά. Τώρα, 7 η ώρα, εδώ και 6 λεπτά, έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια του ΟΑΣΑ. Κάποια δρομολόγια, 35 συνολικά λεωφορεία έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν δειλά-δειλά στους δρόμους όπου δεν υπάρχουν προβλήματα, όπως στον Πειραιά, στο Μενίδη, στους Αγίους Αναργύρους, αλλά και κάποια στα βόρεια προάστια μέχρι τον ΟΤΕ. Σύμφωνα με τον κύριο Κώστα Σιωρίκη, ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Οδηγών του ΟΑΣΑ, ο οποίος βγήκε και αυτό στο ραδιόφωνο του Sky και το δήλωσε. Μάλιστα, στις 8 η ώρα θα έχουμε νέα επαναξιολόγηση για την κυκλοφορία των λεωφορείων στα βόρεια προάστια, όπως στην Κηπούπολη, στην Πετρούπολη και αλλού. Γιατί εξακολουθεί και υπάρχει σύσταση να μην μετακινούμαστε ασκόπως, αν δεν υπάρχει λόγος, όπως ισχύει και χθες. Άρα, περιμένουμε τώρα νέες ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα.